Καλημέρα Κώστα. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, καλά, καλά. Για να σας ακούμε, περιμένουμε νέα. Λέγαμε χθες ότι 9 παίκτες θα πρέπει να φύγουν από τον Ολυμπιακό με βάση αυτά τα οποία... Πόσοι είναι, 36 είναι? 37. Α, 27 δεν είπε ότι θέλει, ή κάνω λάθος? Με τους τερματοφύλακες 28. Α, 28 είναι, μάλιστα. 24 συν 4. Κατάλαβα, κατάλαβα. 24 συν 4. Ναι, ναι, ναι. Αφού είναι 37 λοιπόν, πρέπει να φύγουν 9. Τώρα εντάξει, φαντάζομαι δεν θα μας σκοτώσει άμα φύγουν 8, αλλά τέλος πάντων. Ο πρώτος βρέθηκε, πρέπει να πω, και είναι ο Κώστας Μανολάς. Μάλιστα. 9 μήνες μετά την επιστροφή του στον Ολυμπιακό, αποτελεί παρελθόν. Πριν από λίγο αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στο Ρέντι και τους γνωστοποίησε ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παρακαλώ. Μάλιστα. Όπου βρήκε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, όπως εικάζουμε. Καλά, φαντάζομαι ότι ναι. Αυτό δεν λεγόταν εδώ και καιρό για το Μανολά, ότι κάτι είχε από εκεί, Κώστα? Υπήρχε, ναι, εδώ και περίπου ένας μήνας για άλλες, για το Κατάρ όμως, ναι, ναι. Για τη Σαουδική Αραβία κλπ. Τώρα προέκυψε και έγινε πραγματικότητα η Σάρτζα του Ντουμπάι. Μάλιστα. Είναι η μεγαλύτερη, νομίζω, ομάδα στο Ντουμπάι. Οπότε ο Κώστας Μανολάς ουσιαστικά αποτελεί παρελθόν, δεν είναι ανακοινώσιμο, αλλά επαναλαμβάνω ακόμα, αλλά το γνωστοποίησε ο ίδιος τους συμπαίκτες του στο Ρέντι. Οπότε... Πέφτουμε τα σύννεφα, Κώστα? Όχι. Όχι. Όχι, δεν πέφτουμε τα σύννεφα. Ναι. Είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, πλάς σου λέω, επειδή το είδα τώρα η βαθμολογία, έχει 9 βαθμούς, έχει 3 νίκες, 3 παιχνίδια. Ναι, είναι, θεωρείται η πρώτη ομάδα στο Ντουμπάι, ξέρω. Θα τον πειράξουμε εδώ. Κάνει πορεία Παναθηναϊκού, δηλαδή. Λοιπόν, να σου πω εσύ, Κώστα, ο Μίτσελ, γι' αυτό τώρα τι, δηλαδή, αν δεν ερχόταν η πρόταση, φαντάζομαι θα ήταν στο πλάνο για να φύγει ο Μανολάς, μάλλον η πρόταση στο Μανολά, αυτό λέω. Ή το βλέπει θετικά και ο Μίτσελ, αυτή είναι η απορία. Είναι νωρίς να το πούμε, γιατί... Μάλιστα. Μόλις τώρα έγινε αυτό, άρα η προεργασία πρέπει να γίνει χθες αργά το βράδυ. Μάλιστα. Να μην πούμε εικασίες, θέλω να πω. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν μπορεί να αναπροειδοποιηθεί όμως σε αυτό το επίπεδο, στο ψηλό επίπεδο, για μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή πρέπει λογικά αυτό το πράγμα να έχει συζητηθεί και σε ψηλότερα κλιμάκια. Ναι, ναι. Ότι... Ναι, ναι, ναι. Δεν ενημέρωσαν εμένα, πήγε πιο ψηλά μάλλον. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Ναι. Οπότε πρέπει να έχει και ο Μίτσελ, ας πούμε, μια εικόνα για το ενδεχόμενο αυτό. Οπωσδήποτε. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν θα έχει εικόνα. Ναι. Απλά λέω στους 9 που έλεγε ο Μίτσελ νοούσε το Μανολά. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Τι είναι η ερώτηση που κάνω. Εντάξει, okay. Κουβέντα για τους άλλους 8 μπορούμε να κάνουμε. Ρεαλιστικά δεν μπορούμε. Υπό την έννοια μόνο με εικασίες μπορούμε. Ναι. Τώρα για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο Γιάννης ο Μασούρας. Δεν τον έχουμε δει με ερυθρόλευκη. Τον έχουμε δει. Για παράδειγμα. Ναι. Σίγουρα παίχτες που δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, όπως ο Βρουσάη. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλοί παίχτες για τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε, οι οποίοι έχουν ερωτηματικά, άλλοι μεγαλύτερα, αλλά μικρότερα ερωτηματικά. Ναι. Αλλά όπως είδαμε στην περίπτωση του Μανολά, υπήρξε, ας πούμε, και ενδιαφέρον από κάποια άλλη ομάδα. Τώρα οι μεταγραφές νομίζω ότι σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί. Και εκεί δηλαδή στο Ντουμπάι πρέπει να είναι τελευταία 24 ώρα νομίζω της μεταγραφικής περίοδου. Οπότε είναι πολλά που πρέπει να συνδυαστούν για να... Ιδάλλως μπορεί να πάνε κάποιοι παίχτες στον Ολυμπιακό Β, μπορεί κάποιοι παίχτες να λύσουν τα συμβόλαιά τους, μπορεί κάποιοι παίχτες να... αδρανοποιηθούν με κάποιο τρόπο. Μέχρι το Δεκέμβρη. Ναι, έχει διάφορα μπορούμε να πούμε. Είναι ακόμα όμως λίγο νωρίς. Χτες ήρθε ο άνθρωπος. Να σου πω για το Φορτούνι, θεωρείς ότι με την παρουσία του Μίτσελ τώρα πλέον θα έχει την ευκαιρία του και πάλι? Ούτως ή άλλως θα την είχε και με τον Κορμπεράν. Ο Κορμπεράν έσταζε μέλι ο Κορμπεράν για τον. Ναι, απλά δεν τον είχε βάλει, κάνω λάθος. Πού να τον βάλει, αφού με τι προχωρήσεις προπονήσεις. Είχε πέσει τον Εκκλησιαστικό. Είχε προπονηθεί με την ομάδα 15 μέρες. Ναι. Μετά από όλο το καλοκαίρι δεν έκανε προπόνηση. Ο Κορμπεράν τον ετοίμαζε και μάλιστα θεωρούσε ότι σε ένα μήνα, αν θυμάστε κάτι που είχα πει στο ραδιό εδώ,
ότι μπορεί να είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Νομίζω ότι και ο Μίτσελ θα τον... Το είχες πει στους Αντώνιδες, αυτό το θυμάμαι. Ναι, είχες πει μετά τη διακοπή ότι θα έρθει και είναι τούμπανο. Ναι, γιατί από αυτά που λέει και ο προπονητής, τα έλεγα εγώ. Δεν ήταν προσωπική εικόνα. Τώρα για το Μίτσελ, επειδή με ρωτάτε, θέλω να πω ότι με τον πρώτο παίκτη που βγήκε φωτογραφία από τα αποδυτήρια. Το είδα, γι' αυτό το λέω. Ήταν με τον Κώστα Φορτούνη. Ναι. Μα το καλοκαίρι που ήρθε ο Φορτούνη ήταν ο Μίτσελ προπονητής. Εντάξει, έπαιζε βέβαια βασικό στο Τσόρι τότε. Νεαρός ακόμα ο Φορτούνης, 22 ετών, δεκάρι, έπαιζε ο Τσόρι. Θυμάστε. Στα καλύτερά του, ας πούμε. Ναι, πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει κάποιο νέο απρόπτο, γιατί πολλά γίνονται, αλλά αν δεν υπάρξει κάποιο απρόπτο, πιστεύω ότι ο Φορτούνης θα παίξει, ναι. Κώστα, θα πάρουμε και άλλους δύο. Δηλαδή, άμα πάρουμε άλλους δύο, θα πάμε 39. Περίμενε. Έναν, γιατί ο τερματοφύλακας είναι μέσα στην τετράδα που είναι έξω από το ρόστερ. Έτσι, γιατί ψάχνει τον τερματοφύλακα. Άλλον έναν. Τον Κασάμι δηλαδή θα τον πάρει ο Ολυμπιακός. Ο Κασάμι ήταν να υπογράψει τον Ολυμπιακό πριν 10 μέρες όταν είχε έρθει και λέγαμε ήρθε ο Κασάμι για να υπογράψει. Δεν υπέγραψε όμως. Ναι. Γιατί είπε στη θλάση. Πού την έπαθε στο σούπερ μάρκετ. Πού την έπαθε. Σε κάνα ατομικό πρόγραμμα θα έκανε, ξέρω. Παθαίνονται, παιδιά. Παθαίνουν θλάσεις. Εδώ έχω άλλοι ποδοσφαιριστές έχουν πάθει θλάσεις μέσα στο αμάξι. Όχι, μπορεί. Στην κίνηση, Βγαίνοντας στο αμάξι. Όχι, βγαίνοντας από το αμάξι με μια απότομη κίνηση. Ναι. Εγώ ξέρω ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού ο οποίος έπαθε θλάσεις. Έμεινε έξω 3 εβδομάδες. Δεν λέω ότι έτσι το παθεί ο Κασάμι. Κοίταξε, το πιο πιθανό είναι να κάνει κάποια προγράμματα μόνο. Αυτό, ατομικά προγράμματα. Ναι, αυτό είναι το πιο πιθανό. Και από εκεί που ήταν έτοιμη μεταγραφή, ήρθε αυτή η θλάση, είπανε να, okay, να είναι λίγο καλύτερα, ξέρω εγώ, να το ξαναδούν. Άλλαξε προπονητής και τώρα πρέπει εκ νέου να, πρέπει να αποφασίσει ο Μίτσελ τώρα για τον Κασάμι. Το βλέπεις να χρωμιάζει, Δεν είμαι βέβαιος, αλλά είναι πολλοί παίχτες, πάρα πολλοί παίχτες. Πρέπει να εξαρτηθεί και με το ποιοι θα φύγουν. Γιατί για παράδειγμα για τις θέσεις των δύο κεντρικών χαφ, ο Ολυμπιακός έχει τον Εμβιλά, τον Σαμασέκου. Τον Μπουχαλάκη, τον Σαμασέκου, 3, τον Κούντε, 4, τον Χουάνκ, 5. Είναι 5. Υπάρχει και το Κασάμι, γίνονται 6 για δύο θέσεις. Σωστό. Θα πλακωθούνε μετά, που λέει ο λόγος. Ο Χουάνκ αποκλείεται. Από κοσμοθεωρία. Θέλω να πω που λέω λόγο στα πλακοντέρια. Δεν μπορείς να έχεις εκφαντάζομαι. Μα αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι και το θέμα. Όταν μαζεύεται τόσοι πολλοί παίκτες. Φαντάζομαι. Δεν μπορεί να έχεις 6 καλούς. Γιατί όλοι είναι καλοί παίκτες. Ο Σαμασέκου μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Αλλά είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς χαφ. Στην Μπουντεσλίκα είχε ψηφιστεί, ας πούμε. Απλά άλλαξε ο προπονητής στην Χόφενχάιμ. Και ο καινούριος τον έβαλε πρώτη αγωνιστική, τον έκανε αλλαγή στο 23 και έκτοτε δεν τον ξανάβαλε. Να σου πω Κώστα, με το Βερσάλικο τι γίνεται. Υπάρχει θέμα ο Λαλά τώρα να πάρει ευκαιρίες, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι ο Λαλά θα πάρει ευκαιρίες. Αλλά απλά, μάλλον να το πω αλλιώς, ο Λαλά θα αρχίσει... προετοιμασία για να πάρει ευκαιρίες. Κατάλαβα. Γιατί δεν μπορεί να παίξει αμέσως. Ναι. Και αυτός προπονείς κάνει λίγες μέρες. Εντάξει, ο Φορτούνης έκανε περισσότερες, αλλά δεν μπορεί να παίξει αμέσως ένας παίχτης. Ναι. Είναι καλό για το Λαλά η διακοπή του πρωταθλήματος. Ναι. Ότι είναι εδώ, δουλεύει με τον γκρουπ. Έτσι. Είναι εδώ, ναι, μπράβο, δουλεύει με τον γκρουπ. Είναι σημαντικό. Ναι, ο Λαλά πιστεύω θα πάρει την ευκαιρία γιατί ήρθε και ο Ανιγκό τώρα, ανέλαβε. Αυτό τον είχε φέρει, ήταν δική του εισήγηση. Τον έφερε ο Μοντέστο. Ναι, αλλά... Αυτό λέω. Αλλά ο Μοντέστο ξέρουμε πολύ καλά ότι άτυπα πάντα μιλούσε με τον. Άρα θα περάσει, αν παίξει ο Λαλά, θα περάσει ο Βερσάλικο σε δεύτερο πλάνο. Λογικά. Είναι μια ιστορία αυτή την οποία είναι θα πρέπει, Να σου πω επίσης, επειδή πρέπει ρωτάνε. Να πούμε στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Επειδή ρωτάνε, μια βγήκε τώρα και έχουν. Εσείς θέλετε να τα πούμε όλα. Περίμενε λίγο, ρε παιδί. Οι Αντώνιδες μετά θα μου πούνε, αδερφέ. Περίμενε. Μια ερώτηση ακόμα. Δεν κατάλαβα και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα στην ενημέρωση. Περίμενε, για τον Πασχαλάκη ξέρω ότι λες ότι δεν είναι κάτι. Δεν φαίνεται η πιο εύκολη εξέλιξη. Ναι. Δεν το αποκλείω 100%. Ναι.
αλλά δεν φαίνεται να είναι η πιο εύκολη εξέλιξη. Όλο το καλοκαίρι δεν τον έχει πάρει. Σωστά. Περνάει και ο Σεπτέμβρης. Μπαίνουμε στο πάει και το φθινόπωρο. Μια άλλη ερώτηση που έχει έρθει και η οποία... Δεν το αποκλείω. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το αποκλείω. Ο κόσμος ρωτάει πότε θα, μπει ο... πότε θα είναι έτοιμος ο Μαρσέλο. Ο Μαρσέλο έχει ακόμα. Τον περιμέναμε τώρα με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Τον περιμέναμε να είναι ο για να παίξει στο 100%. Αλλά τον περιμέναμε σιγά σιγά να είναι πιο έτοιμος. Αλλά με βάση τις προπονήσεις που έχει κάνει, τις ενοχλήσεις, ξέρω εγώ κάποιες ενοχλήσεις που βγάζει επειδή έχει να παίξει, έχει να προπονηθεί όχι να παίξει, 4 μήνες, από τότε που έφυγε από τη Ρεάλ, ήταν ελεύθερος παίχτης, παιδιά. Ναι. Έκανε ατομική προπόνηση, έκανε, πού να κάνει, είχε φύγει από τη Ρεάλ. Οπότε θα πάει λίγο πιο πίσω από αυτό που περιμέναμε. Τώρα πώς ακριβώς πρέπει να το περιμένουμε μέσα από τις προπονήσεις. Άρα πάει πιο πίσω. Περιμένουμε. Το πότε δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Λίγο πιο πίσω θα πάει. Περιμένουμε και εμείς να μάθουμε αν θα πάει πόσο πιο πίσω. Δηλαδή το περιμέναμε, σας λέω, με τον Ατρόμητο να ήταν διαθέσιμος. Δεν θα είναι, είμαι σχεδόν βέβαιος, με τον Ατρόμητο. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια. Μπορεί να την άλλη εβδομάδα, ξέρω εγώ, μετά τον Ατρόμητο. Πάντως λίγο πίσω θα πάει σίγουρα. Ωραία. Σε αποδεσμεύουμε... Λάκ, επειδή μας έκανε κυρίε γκρίνια ότι του παίρνουμε το, πώς το λένε, τη θεματολογία από την επόμενη. Η είδηση είναι λοιπόν ότι ο Μανολάς είναι παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ.